Η ερώτηση αφορά το αν η κυρσοκύλη, γιατί κάποιες φορές φαίνεται ότι βλάπτει το σπέρμα και κάποτε άλλες όχι. Με μία λέξη θα σας λέγαμε... Να. Ναι. Η ερώτηση λοιπόν αφορά το αν, γιατί η κυρσοκύλη κάποιες φορές μας δίνει ένα σπερμοδιάγραμμα επηρεασμένο και κάποιες φορές όχι. Η απάντηση με μία λέξη θα ήταν δεν ξέρουμε. Τώρα, υπάρχουν μελέτες τα τελευταία χρόνια οι οποίες ουσιαστικά λένε ότι η κυρσοκύλη επιδρά στην παραγωγή σπερματοζωαρίων και αυτό χαρακτηρίζεται τόσο από επηρεασμένους παραμέτρους στο σπερμοδιάγραμμα αλλά και μειωμένη γονιμοποιητική ικανότητα. Αν το δούμε λίγο περισσότερο, το 2006 τα guidelines για τα οποία συζητήθηκαν ως ορολογία τις τελευταίες μέρες λένε ότι ουσιαστικά θα πρέπει να γίνεται η εγχείρηση της κυρσοκύλης σε οποιονδήποτε θέλει κάποιο, ακόμη και αν δεν τον ενδιαφέρει άμεσα η γονιμότητά του, αλλά θα ήθελε να κάνει στο μέλλον. Και βάζει την έννοια του normal semen parameters, ότι τι γίνεται στους ασθενούς που έχουν φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα. Το θέμα είναι, υπάρχει η έννοια φυσιολογικό στο σπερμοδιάγραμμα, και δεύτερον, τι γίνεται με το DNA, το οποίο φαίνεται πως αλλάζει πάρα πολλά πράγματα όσο περισσότερο το μελετάμε. Θα σας θυμίσω λίγα πράγματα από τις γνώσεις της βιολογίας σας. Ότι η σύμπτυξη των μορίων του DNA τόσο in vitro όσο και in vivo είναι απαραίτητη στη γονιδιακή ρύθμιση. Φαίνεται και σε ειδική έξοδο σπέρματος με ειδική χρωστική μπορείτε να το δείτε, ότι μπορεί να το δει κάποιος, ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι φυσιολογική η σύμπτυξη της χρωματίνης στα σπερματοζωάρια. Άρα, εγώ μακροσκοπικά ή μικροσκοπικά θα μπορούσα να δω ότι υπάρχει ένας ικανοποιητικός αριθμός σπερματοζωαρίων. Τι γίνεται όμως με το DNA αυτών των σπερματοζωαρίων? Άρα, μπορεί ένα σπέρμα να δείχνει φυσιολογικό, αλλά οι βλάβες οι οποίες έχει να αφορούν καθαρά το DNA του και βεβαίως γι' αυτό το λόγο να μην έχουμε και γονιμοποίηση. Φαίνεται λοιπόν ότι με αυτή τη μελέτη είναι πολύ εντυπωσιακή, δείχνει, αυτό είναι το control, άνδρες με κυρσοκύλη, προεγχειρητικά, 3 μήνες μετά την εγχείρηση. Βλέπετε πώς αλλάζει ο αριθμός στη συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων, βλέπετε πώς αλλάζει η κινητικότητα, επί της 100 κινητικότητα, η συγκέντρωση είναι σε 100.000 ml. Βλέπετε πώς αλλάζει η μορφολογία και βλέπετε το unstained, όπως σας δείχνω ξανά την εικόνα, το χρωματισμένο είναι μη φυσιολογική χρωματίνη, μη φυσιολογική σύνδεξη χρωματίνης. Βλέπετε λοιπόν ότι πόσο αλλάζει η σύνδεξη χρωματίνης και μάλιστα στη συγκεκριμένη εικόνα, παρόλο που δεν φαίνεται να είναι τόσο εντυπωσιακά τα αποτελέσματα όσον αφορά την κινητικότητα, τη συγκέντρωση, βλέπετε πόσο διαφορετικά είναι όσον αφορά την σύνδεξη χρωματίνης. Άρα το σπερμοδιάγραμμα που φαίνεται φυσιολογικό μπορεί να μην είναι καθόλου φυσιολογικό και ο ασθενής σας να δυσκολεύεται να αποκτήσει παιδί. 2010, μια άλλη μελέτη που δείχνει προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά πώς έχει αλλάξει η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων και η προευθυντική κίνηση. Το DNA Fragmentation Index, ένας δείκτης, νομίζω ότι μπορεί να καταλάβει τον κατακαιρματισμό του DNA, έχει να κάνει με τη δυσκολία στο πακετάρισμα του DNA και άρα στη δυσκολία της περαιτέρω όταν δημιουργεί το ζυγότητο, όταν ενώνεται με το οάριο, είναι επηρεασμένο. Μετά την εγχείρηση της κυρσοκύλης, το 63% των ανδρών κατάφεραν και βελτιώσανε τη συγκέντρωση σε πάνω από 50%. Μετεγχειρητικά, το 37% συνέλαβαν, το ζευγάρι συνέλαβε χωρίς βοήθεια, το 26% με εξωσωματική. Και, συγγνώμη, το μετεγχειρητικά, το ποσοστό, ο μέσος όρος του τρόπου με τον οποίο το DNA έχει κατακαιρματιστεί, φάνηκε πως ήταν μεγαλύτερο σε ζευγάρια που τελικά δεν συνέλαβαν. Άρα, ξαναλέω για τρίτη φορά, το σπερμοδιάγραμμα μπορεί να είναι πάρα πολύ φυσιολογικό σε εισαγωγικά, όμως τα ζευγάρια που δυσκολεύονται να συλλάβουν φαίνεται πως δεν έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν το πρόβλημα του σπέρματος όσον αφορά το κατακαιρματισμό του DNA. Η σύντηξη της χρωματίνης που είπατε είναι πειραματική ή θα την κάνετε κι εσείς στο εργαστήριό σας? Ο τρόπος ελέγχου της σύντησης χρωματίνης είναι κάτι που γίνεται σε πάρα πολλά εργαστήρια. Το θέμα είναι λίγο, ας το πούμε, ηθικό. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τη στιγμή που θα διαπιστωθεί ότι ένας άντρας έχει πρόβλημα στη σύντησης χρωματίνης, δεν έχει και πολλές λύσεις παρά να του πείτε ή προσπαθήστε όσο αντέχετε ή πάρετε σπερμαδότη. Εσάς σας αφορά από τη στιγμή που βρίσκεται ένα αίτιο που μπορεί να βελτιώσει τα πράγματα. Δηλαδή, όταν ο ουρολόγος κάνει την επέμβαση κυρσοκύλης, θα βοηθήσει το ζευγάρι σίγουρα. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα αυτή την οδηγία. Προσπαθήστε όσο μπορείτε ή υιοθετήστε. Αυτό ισχύει για όλους που έχουν γονιμότητα. Δεν υπάρχει ένα φάρμακο, δεν υπάρχει κάποια θεραπευτική αγωγή που να αλλάζει
τον τρόπο με τον οποίο να διορθώσει ή να αυξήσει το ποσοστό σύνδεξης χρωματίνης. Παρ' όλα αυτά όμως μας επιτρέπει η σύνδεξη χρωματίνης ή όχι να μην δίνουμε ας πούμε, ψεύτικες ελπίδες στο ζευγάρι. Δηλαδή να έχει ένα σπερματοζωάρι που φαίνεται πολύ καλό και να λέμε είστε μια χαρά, συνεχίστε και να είναι όλα σπερματοζωάρια όπως θα δείξατε αριστερά. Ναι. Αυτό το γράφετε στο χρονοδιάγραμμα. Ποιο πράγμα. Να το κάνετε ρουτίνα ή όχι. Εγώ, αν μου ζητηθεί, βεβαίως το κάνω. Μπορώ να το κάνω. Όχι ρουτίνα. Όχι ρουτίνα. Όχι ρουτίνα. Όχι ρουτίνα. 50 ευρώ στοιχίζει. Ας μην πούμε στο κόστος. Θα ήθελα να ρωτήσω. Πόσο 150, λάθος. 150 ευρώ. 150 ευρώ. Είναι το DNA Fragmentation Index. 150. Και γίνεται με δύο τρόπους, με τάνελ ή με... Πολύ ακριβής. Ναι, αλλά δεδομένου ότι αυτό το ζευγάρι μπορεί να προσπαθήσει αυτό πολλές φορές ακριβώς. Για τη σωματική. Μπορεί να κάνει 4 προσπάθειες της σωματικής, να έχει πληρώσει μερικές χιλιάδες ευρώ και να μην έχει αποτέλεσμα και να μην μπορούν να μπουν στη διαδικασία να πούνε γιατί δεν πετυχαίνει. Και να σας πω το εξής, ότι γενικότερα όταν, το DNA, όταν η κατάτμιση του DNA με τη μέθοδο της κυταρομετρίας ροής είναι πάνω από 20%. Υπάρχουν δύο μέθοδοι και οι σκάνες και έτσι. Είναι πάνω από 20%, τότε δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνδρας να γονιμοποιήσει οποιαδήποτε γυναίκα σε αυτόν τον πλανήτη με οποιαδήποτε μέθοδο. Δεν αφορά την κυρσοκύλη, αφορά το υπογόνιμο άνδρα. Αν το έτσι, στη ρουτίνα. Αν το DNA fragmentation δεν γίνει, τότε η διαγνωστική προσέγγιση του υπογόνιμου άνδρα είναι ανεπαρκής. Παρακαλώ. Ένα λεπτάκι. Τελειώσατε. Ναι, ήθελα να ρωτήσω κάτι. Σε ασθενείς με φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα, έχετε δει διαφορές στη σύνδεξη του DNA? Ναι, αυτό είπαμε. Ότι μπορεί οι παράμετροι του σπέρματος, η κινητικότητα, η συγκέντρωση να μην έχουν επηρεαστεί, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχει συνδεθεί... Ναι, εννοώ στον ίδιο ασθενή. Δηλαδή, ναι, να έχει κάνει 2-3 σπερμοδιαγράμματα, να είναι φυσιολογικά από αριθμό, από άποψη. Φυσιολογικά, να μην έχει επηρεασμένες παραμέτρους. Ναι, επηρεασμένες παραμέτρους όσον αφορά την κινητικότητα, την μορφολογία και τον αριθμό. Και παρόλα αυτά να εμφανίζει διακυμάνσεις στη σύνδεξη του DNA στα 3-4 ξέρω εγώ αυτές σπερμοδιαγράμματα. Η διακύμανση είναι πολύ μικρή. Ουσιαστικά βγάζει ένα κάτω value, ότι πάνω από 20% ή κάτω από 20%. Ούτως ή άλλως ποτέ δεν είναι ίδιο το σπέρμα σε δύο συνεχόμενες εξετάσεις. Οι παράμετροι είναι ίδιες, οπότε και δεν είναι και. Άλλη είναι η ερώτηση, νομίζω, αν την καταλαβαίνω καλά. Μπορεί εγώ να κάνω σε έναν ασθενή μου 3 σπερμοδιαγράμματα σε 3 χρόνια και στα 2 να έχει. Πάνω από 20% και στο άλλο να έχει 3%. Μπορεί. Πώς γίνεται αυτό? Λένε ότι μπορεί να επηρεάζει ας πούμε, το κάπνισμα, κάτι που έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής του. Τώρα, αν υπάρχει και κυρσοκύλη η οποία προοδευτικά, δεν είχε ανιχνευτεί στην αρχή και προοδευτικά έκανε τα πράγματα χειρότερα. Άρα, είναι κάτι το οποίο όμως δεν αλλάζει εύκολα. Δεν αλλάζει εύκολα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι καλό να γίνεται όχι σε έναν νεαρό, γιατί δεν σου λέει τίποτα, αλλά να γίνεται σαν έλεγχος σε έναν που προσπαθεί να κάνει παιδί. Σίγουρα σε αυτόν έχει την τεράστια σημασία. Όχι, συγγνώμη τώρα, σε ένα να κάνω, σε ένα 12χρονο, 14χρονο παιδί να το κάνω, γιατί? Όχι, όχι. Ποια είναι η αξία του? Δεν έχει. Δεν έχει καμία αξία, δεν έχει. Όχι. Μόνο στον γιατί θα μου πεις ότι είναι φυσιολογικό, ωραία. Και δηλαδή, από... ναι, αλλά θα πρέπει να με εγγυηθείς ότι θα είναι και τότε που θα θέλω. Αλλιώς τι να την κάνω την εξέταση, τσάπα. Ακριβώς. Άρα δεν έχει καμία ένδειξη. Καμία ένδειξη. Μόνο στο υπογόνιμο, στον υπογόνιμο άνδρα. Νομίζω ότι δεν συμφωνείς, θα μάθει. Πες μου το ότι είναι... Όχι, δεν μπορώ να σας πω εγώ τι θα κάνετε για το παιδί, γιατί νομίζω ότι και ο... Συγγνώμη. Η εξέταση είσαι εσύ αυτός που την κάνεις και μας λες ότι αλλάζει. Λογικά μιλάω. Ναι. Δεν είναι σταθερή. Ωραία. Και έχει σχέση να κάνει με το αν θα κάνω παιδί ή όχι. Σε ένα 12 χρονών που προφανώς δεν θέλει, είναι κοινή λογική ότι δεν θέλει να κάνει 12 χρονών παιδί, άρα δεν έχει, συμφωνείς ότι δεν έχει. Ναι. Από την άλλη όμως, το guidelines του 2006 έλεγε ότι σε ανθρώπους που θέλουν να κάνουν παιδί. Προφανώς το θέλουν να κάνουν παιδί, λέει potentially. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που λένε δεν με ενδιαφέρει. Τώρα σε έναν άνθρωπο 12 χρονών, 15, ίσως να μην έχει νόημα γιατί κάποιοι άλλοι παράγοντες στον τρόπο ζωής του μπορεί να αλλάξουν, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν τον ενδιαφέρει. Φαντάζομαι ότι με το ίδιο ενδιαφέρον θα βλέπατε και τη γονιμοποιητική ικανότητα ενός νεαρότερου ανθρώπου. Στα 12 χρόνια, το παιδί μου δηλαδή που θα στο φέρω, θα πεις ενδιαφέρεσαι παιδί μου, να πει ναι. Εγώ δεν θα πω, ο ουρολόγος θα πει. Όχι, είναι... συγγνώμη. Όλα είναι με τον ασθενή. Ο ουρολόγος δεν λέει. Ο ασθενής λέει. Λοιπόν, προσπάθησε λίγο να πεις στον ασθενή, γιατί κάνεις μια δουλειά που βλέπεις ασθενής. Λοιπόν, το παιδί των 12 χρονών δεν το ενδιαφέρει, γιατί ακριβώς δεν ξέρει αν θα κάνει ποτέ παιδί. Βέβαια. Στα 20 ή 25 του, έτσι. Βέβαια, δεν υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ομάδες που στα 18 είναι πολύτεκνοι.
Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Αυτή ούτως ή άλλως κάνει. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή όχι είναι ξεκάθαρο και λέει σε αυτό που ενδιαφέρεται να κάνει παιδί. Ενδιαφέρεται, εννοούμε άμεσα να κάνεις παιδί. Έτσι. Δεν θα κάνουμε σε ένα, με το μήνυμα να μην περάσει το λάθος, γι' αυτό επιμένω στα μάτια. Το λάθος μήνυμα ότι σας έρχεται ένα παιδί 12χρονο και του κάνετε το πλήρη έλεγχο, έτσι, σαν γονιμότητα, σε αυτός που θα είναι για να κάνει παιδί τώρα. Για όνομα του Θεού. Του κάνετε όλες τις ορμόνες, του κάνετε όλες τις θετέδεις κτλ. Όχι. Μια μικρή παρατήρηση ότι στη Βιέννη, στο αντίστοιχο core session της υπογονιμότητας, για το DNA fragmentation test, αυτό που αναφέρθηκε είναι ότι είναι μάλλον υποσχόμενο, αλλά ακόμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κλινική πράξη, δεν μπορεί να αξιολογηθεί, είναι υποσχόμενο, θέλει και άλλη έρευνα. Απλά εγώ λέω ότι σε μεγάλες κλινικές μελέτες, πάντοτε ό,τι αναφέρω εδώ πέρα είναι αποτέλεσμα μεγάλων κλινικών μελετών. Και νομίζω ότι έχουμε να μάθουμε πολλά πράγματα για το DNA ακόμα, ούτως ή άλλως. Ναι, βέβαια. Έχει ένα να μην μπούμε σε αυτά. Είναι η μέθοδος που μετριέται το DNA. Έχουμε τέσσερις συγκεκριμένες μεθόδους. Έχουμε τάνελ με ανοσοφθορισμό, έχουμε κυταρομετρία ροής, έχουμε σκάζι. Η κάθε μία μέθοδος δεν έχει τα ίδια αποτελέσματα με την άλλη. Θα πρέπει να γίνουν μεγάλες μελέτες. Γι' αυτό εγώ μίλησα για κυταρομετρία ροής και πάνω από 20% το τόνισα. Μην μας κάνουν μία τάνελ, μετρήσουν μία απόπτωση μία, και μας πούνε ότι... Αυτό να ζητάτε μόνο κυταρομετρία ροής. Μόνο κυταρομετρία ροής. Υπόλοιπη, με ή χωρίς φθορισμό μετά. Μπλε κόκκινο. Το πράσινο κόκκινο. Πράσινο το καλό, κόκκινο το κακό. Πορτοκαλί για την ακρίβεια. Πάμε παρακάτω. Όχι, μια... Είναι για το προηγούμενο θέμα του DNA. Ναι. Το ρίξαμε λίγο στο αστείο, αλλά συνήθως ένας 15χρονος θα έρθει με τη μητέρα του. Και αν έρθει με ίσως και με ένα σπερμοδιάγραμμα επηρεασμένο, θα μας πει η μητέρα του, θα μπορεί να κάνει το παιδί μου παιδιά, θα φτιάξει με το χειρουργείο. Βέβαια, ίσως εμείς, η πρώτη μας απάντηση είναι, εμείς θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το σπερμοδιάγραμμα. Το αν θα κάνει παιδιά ή όχι είναι άλλο θέμα. Οφείλουμε όμως αυτή την περίπτωση να στείλουμε και αυτή την εξέταση, ώστε να είμαστε ίσως. Να το πούμε ναι. Καλυμμένοι. Λοιπόν, όχι, θέλω να απαντήσω εγώ. Συγγνώμη σε αυτή την ερώτηση. Θα πεις ότι δεν θα το μάθετε ποτέ παρά μόνο όταν θα έρθει η ώρα. Και είναι απαγορεύεται να λέτε, γιατί μου έχουν έρθει πολλές φορές τρομοκρατημένοι οι γονείς, δεν θα κάνει το παιδί μου κτλ. Με κάτι αζωοσπερμίες κτλ. Και λέω, το παιδί σας είναι 10 χρονών και δεν μπορεί η ιατρική του 2011 να σας απαντήσει για το όταν θα το χρειαστεί το 2020-30 το παιδί σας. Το 2030, με τα τότε δεδομένα που δεν θα ισχύουν, θα ισχύουν πολύ λίγα από τα σήμερα, θα σας δώσει αυτή την απάντηση άμα θα γίνει πατέρας το παιδί σας ή όχι. Εμείς... Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Οφείλουμε όμως... Όχι, όχι, όχι. Γιατί όλα αυτά που λέμε μπορεί να ανατραπούνε. Πάρτε ένα βιβλίο όταν τελειώσατε την ιατρική, διαβάστε το σήμερα και θα γελάσετε. Έτσι. Πάρτε μία ουρολογία. Έτσι, λοιπόν, όχι. Γιατί ακριβώς αν πήγαμε πίσω από 15 χρόνια, γιατί για τόσες διαφορές μιλάμε με τα παιδιά, έτσι, όλοι όσοι που έχουμε εξωματική σήμερα παιδιά με την ύξη, δεν θα είχε κανένας. Και θα του λέγαμε, όχι, δεν μπορείς να κάνεις. Και θα ήμασταν ψεύτες. Και αναφέρεται εδώ αυτό σαν παράδειγμα. Τους λέω, γιατί τα ζευγάρια που έχω σήμερα και κάνουν πριν 10 χρόνια δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά. Γι' αυτό δεν σας απαντάω και το εξηγείς. Και θα καθησυχάζουν, δεν κάνουν εξετάσεις που απλώς τους αγχώνουν και τους κάνουν αιμονές, τους δημιουργούν. Κλείνεται το θέμα κάθετα. Δεν αφορά τώρα, αφορά την ιατρική του 2020, του 2030, τότε θα απαντηθεί το ερώτημά σας. Πώς είναι ηθικό ότι πρέπει σε ένα 10-14 χρόνο να ζήσει το σπερμοδιάγραμμα? Ηθικό είναι να ζήσει το σπερμοδιάγραμμα σε οποιοδήποτε παιδί αυνανίζεται. Αν μπορεί... Για τον έλεγχο γονιμότητας. Άμα θέλει να συνεργαστεί, συγγνώμη, μπορεί να είναι το παιδί, οι γονείς ελέγχουν, πρώτα ρωτάς, αυτοί είναι νομικά υπεύθυνοι και από εκεί πέρα οποιοδήποτε αυνανίζεται, νομίζω ότι ένα παιδί 14 ετών, εντάξει, 10 είναι λίγο τέτοιο, έτσι, και δεν του ζητάς. Λοιπόν. Όχι ρουτίνα, σε αυτό το σημείο να πούμε, έτσι όπως το θέτει ο συνάδελφος, όχι ρουτίνα. Όχι για έλεγχο γονιμότητας, όπως το είπε Σωτήρη, αλλά εάν αυτό το παιδί έχει κυρσοκύλι. Ναι, όταν έχει κυρσοκύλι, πριν το χειρουργήσουμε για να έχουμε μία αναφορά. Εφόσον το συζητάς, εφόσον θα κάνει μία επέμβαση και οι γονείς είναι ευαισθητοποιημένοι και όλοι,
Λοιπόν, ο κ. Σαντζηδίστο είχε απόλυτο δίκιο. Το θέμα έχει γίνει, ήταν ακόμη πιο έντονο και το ξεκίνησαν φυσικά στη Μεγάλη Βρετανία για παιδιά που πρέπει να δώσουν δείγμα να καταψύξουν σπέρμα πριν από χημειοθεραπεία. Έτσι. Και, εκεί πέρα πραγματικά το θέμα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Τώρα δεν ξέρω, μήπως ξεφεύγουμε. Τίθεται το θέμα ακόμα και το αν θα έπρεπε, πώς θα διεγερθεί αυτό το παιδί. Δηλαδή, αν είχε το δικαίωμα οποιοδήποτε ήταν στον χώρο να προβάλλει κάποιες ταινίες για να διεγερθεί το παιδί να δώσει δείγμα. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το θέμα. Γιατί φανταστείτε το παιδί που έχει καρκίνο. Να μην πούμε σε αυτό, αλλά εδώ πέρα απλώς μία μόνο παρένθεση κλείνει και προχωρούμε με το επόμενο ερώτημα. Μην τυχόν ποτέ διανοηθείτε να κάνετε σε έναν αρχιεκτομέα να στείλετε χημειοθεραπεία χωρίς να το στείλετε να καταψύξει. Έτσι. Και άμα και επίσης να σας υπογράψει ότι δεν θέλει κατάψυξη. Γιατί ήδη έχει υπάρχει η πρώτη καταδίκη στην Ελλάδα εννοώ. Έτσι, και πολλά δικαστήρια. Ορίστε. Και πριν την ορχιεκτομή δεν έγινε τίποτα. Αυτό το ότι έχεις όγκο τον όρχιο είναι εντελώς επαγγελματικό. Θα σε χειρουργήσω αύριο. Του κάνεις το χειρουργικό στρες, αφήστε, να τα αφήσουμε. Να είμαστε ειλικρινείς εδώ. Δεν με νοιάζει τι κάνετε στα τέτοια, αλλά εδώ πρέπει να λέμε τις αλήθειες. Έτσι. Λοιπόν, ξέρω όντως, έτσι, έχω χάσει πάρα πολλά χειρουργία. Γιατί πήγα σε έναν άλλο σοβαρολογή, δεν τον παιδεύεις τώρα να κάνει και πάνε να δώσουν σπέρμα και δεν έδωσε. Και λέω στο Σαμάτι να επιμείνει, να ξανάρθει, να ξανάρθει. Και τελικά πάει και χειρουργείται γιατί λένε: τον αφήνεις, ο καρκίνος ήδη έχει ανέβει. Θα πεθάνει έτσι. Έτσι και παίρνει το χειρουργείο. Ας το πάρουνε. Έτσι. Είναι αδιάφορο. Γιατί όχι, πριν το χειρουργικό στρες. Το πας και δίνει εκεί πέρα. Όσπου να δώσει, όσπου να μαζέψει. Δύο και τρεις φορές μέχρι να είναι να σου πει ότι έχω αρκετό υλικό γενετικό. Αρκετό σπέρμα. Και έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Σκατζηδίου σε αυτό, γιατί η εμπειρία δείχνει ότι οι άνδρες πριν να κάνουν την επέμβαση, φυσικά επειδή δεν έχουν ούτε γάζες, ούτε έχουν ταλαιπωρηθεί από κανένα χειρουργείο, είναι πολύ πιο χαλαροί στο να δώσουν στο δείγμα. Μετά τα πράγματα είναι πολύ πιο αγχωτικά και να ξεκινήσω τη χημειοθεραπεία, μήπως τυχόν με πιέζει ο ογκολόγος, μήπως μπαίνετε σε άλλες διαδικασίες. Επίσης, δεν μας αρέσει ποτέ όταν κάνει πυρετό ασθενής για να δώσει δείγμα σπέρματος, θα το πούμε και λίγο παρακάτω. Και φοβόμαστε αν κάνει δέκατα με το χειρουργείο ή τι αντιβίωση θα πάρει και όλα αυτά. Σίγουρα θέλουμε το σπέρμα πριν το χειρουργείο.